Ήμασταν φίλες πάνω απ' όλα. Το τελευταίο διάστημα είχε πολλά προβλήματα, ας πούμε και με τη σχέση της που είχε χωρίσει και με όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί, η χρέη που της είχε ο πατέρας της και με το χαμό του φίλου της. Δηλαδή όλα αυτά είχαν πέσει μαζί και εντάξει, δεν ήταν και στα καλύτερά της. Γιατί σας λέω, εδώ και χρόνια έχουμε επαφή συχνή. Εντάξει, δεν ήταν στα καλύτερά της τον τελευταίο καιρό. Την προηγούμενη Κυριακή μιλάγαμε. Και Τετάρτη έγινε το μοιραίο. Δεν μου είπε κάτι, ούτε κάτι φοβάται, ούτε τίποτα. Είχαμε μία κουβέντα και πάνω στην κουβέντα μου πέταξε, πήρα και ένα μήνυμα, μην ξαναπάς στο νεκροταφείο. Και εκεί σας λέω τελείωσε. Δεν το αναλύσαμε, γιατί είχαμε μία άλλη συζήτηση και δεν το αναλύσαμε. Τώρα που το σκέφτομαι, θα έπρεπε να το είχαμε αναλύσει, αλλά το ξεχάσαμε μετά τέλος. Δεν μου το είπε με φόβο ότι φοβάμαι γιατί μου στέλνουν αυτό το μήνυμα και πιστεύω αν ήταν απειλητικό θα είχε πιο πολλές λέξεις κάτι. Δεν θα έλεγε μόνο μην ξαναπάς στο νεκροταφείο. Αυτή τη φράση μου είπε μόνο. Με κακία μπορείς να πεις τουλάχιστον όπως το σκέφτομαι εγώ, έτσι. Μην τολμήσεις να ξαναπατήσεις, ξέρω εγώ, στο νεκροταφείο γιατί θα σε βρει κακό ή γιατί θα δεις κάτι τέτοιο όταν είναι απειλητικό. Δεν λες τρεις κουβέντες, ναι. Πιστεύω εγώ. Γι' αυτό και δεν μου το ανέλησε, ούτε μου είπε ότι φοβάμαι κάτι, τίποτα. Αυτό μου είπε. Τώρα να έχει και άλλα πράγματα. Αλλά εκείνη μου είπε αυτές τις τρεις κουβέντες. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω γιατί τα λέγαμε, δεν μου το έδειξε. Έτσι μου το πέταξε σαν φράση και τελείωσε. Δεν το αναλύσαμε για να τη ρωτήσω. Φοβάσαι κάποιον ή ποιος να είναι και δεν θέλει να πηγαίνει. Σας λέω, δεν το αναλύσαμε καν. Ναι. Πέρασε έτσι μόνο. Ήταν απογνώριμο, δηλαδή συνήθως, ας πούμε. Δεν μπορώ να ξέρω. Πού να ξέρω. Ούτε μου είπε, μου το έστειλε ο τάδε γιατί λογικά, άμα ήταν στο τηλέφωνο θα είχε νούμερο ή θα έλεγε από ένα νούμερο. Δεν μου είπε κάτι, γι' αυτό δεν ξέρω, στο Facebook, στο κινητό της, απλώς πήρα ένα μήνυμα και τέλος εκεί. Ήταν απογοητευμένη τέλος πάντων όμως με όλα αυτά που συνέβαιναν, ήταν απογοητευμένη, αλλά όχι κάτι να μου εκφράσει κάποιο φόβο, φοβάται κάτι, όχι. Οπότε εσείς το συζητήσατε την Κυριακή και το μήνυμα πόσες μέρες πριν το είχε λάβει? Αυτό δεν μου το είπε ακριβώς, σας λέω, δεν μου είπε ακριβώς. Γιατί αν δίναμε παραπάνω μπορεί να μου έλεγε, το πήραμε στην εβδομάδα, το πήρα χθες, το πήρα σήμερα, αλλά δεν δώσαμε σημασία και δεν το συζητήσαμε καν. Μα γι' αυτό σας λέω, γιατί αν μου έκανε εντύπωση, εννοείται όταν τελειώναμε την κουβέντα μας που είχαμε, θα τη ρώταγα. Ή και εκείνη θα έλεγε αυτό και αυτό, τι να κάνω, ή αυτά, ποιος να είναι αυτά, κάτι θα μου έλεγε. Δεν μιλήσαμε όμως καθόλου.